Πρωτοβουλία για την άμεση υλοποίηση της πρότασης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σχετικά με την αποκοινούμε το δημόσιο αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας με στόχο την αποπληρωμή του χρέους, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, δηλώνουν μεταλλορύχοι της Χαλκιδικής έπειτα από συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρόνη και τον Γενικό Γραμματέα Άρη Αλεξόπουλο. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γιώργος Σατζής, δεν υπήρξε καμία σαφής απάντηση από τον κύριο Τσιρόνη. Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνο Σκουρλέτη, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη με θέμα την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και την ανάκληση των απολύσεων των εργαζομένων, στις οποίες έχει προχωρήσει η κοινοπραξία, ζητούν με επιστολή τους η διοίκηση του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου, το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό και το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονίκης στον κατασκευαστικό τομέα. Από 21 έως 27 Απριλίου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας στην κοιλάδα των Τεμπών, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα διακοπεί η κυκλοφορία στην κοιλάδα των Τεμπών. Την Τετάρτη 22 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Πέμπτη 23 από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.